Είναι χαρά μας, καθώς έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Θανάση Κατσή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας γιατί είσαστε και στην Πάτρα, έτσι. Ναι, αυτή η σύνοδος νομίζω ότι σημαίνει πολλά και μπαίνουν και πάρα πολλά θέματα στο τραπέζι, τα οποία έχουν να κάνουν και με την δική σας καθημερινότητα, εννοώ των καθηγητών, των εργαζόμενων σε κάθε πανεπιστήμιο, αλλά και με τους ίδιους τους φοιτητές. Ναι, είναι μια σύνοδος η οποία έχει τη σημασία της, έχει πολλά θέματα. Περιμένουμε να δούμε νέες εξαγγελίες και θέματα που μπορεί να λύσουμε μέσα από την συζήτηση μεταξύ μας αλλά και με τον Υπουργό και πιστεύω ότι θα έχουμε ζητήματα θετικά να εξαγγείλουμε και να προβλέπουν οι φοιτητές μας από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που θα ξανάρθουν. Πόσο σημαντικό είναι τα πανεπιστήμια να συνομιλούν, έτσι δηλαδή θέλω να πω να βάζουν τα προβλήματα που μπορεί το κάθε ίδρυμα να έχει, αλλά να σκέφτονται ίσως κοινούς τρόπους επίλυσης ή να παίρνει ο ένας παράδειγμα από τον άλλον για να προχωράνε όλα τα πανεπιστήμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση γενικότερα στην χώρα μας μπροστά. Είναι πολύ σημαντικό και εμείς το επιδιώκουμε και το έχουμε κατακτήσει εδώ και πολλά χρόνια. Η σύνοδος είναι η 106η, όπως βλέπετε. Ναι, ναι, ναι. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο. Τα προβλήματα είναι κοινά στη μεγάλη πλειοψηφία. Άρα, ακόμα και στην καθημερινότητά μας, όταν έχουμε ένα θέμα, η πρώτη αντίδραση είναι ας δούμε τι κάνουν άλλα πανεπιστήμια. Άρα, είναι κάτι που το εφαρμόζουμε και το κάνουμε και θεσμικά πια. Τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα είναι καλά πανεπιστήμια. Θέλω να πω, πολλές φορές γίνεται αυτή η συζήτηση και το ακούσαμε ιδιαίτερα τώρα που ανοίγει το παράθυρο και σε ιδιωτικά. Το αν αυτό θα βοηθήσει τελικά την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα, την δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση, αν έχουμε καλά πανεπιστήμια, αν γίνονται έρευνες στα ελληνικά πανεπιστήμια, πόσο αυτές προβάλλονται, πόσο παίρνουν χρηματοδότηση, τι είναι αυτά τα οποία σας απασχολούν. Είπατε πάρα πολλά πράγματα. Είναι πολύ καλά. Είναι ο μόνος τομέας του δημοσίου, ο μόνος χώρος του δημοσίου τομέα που υπάρχει εξωτερική αξιολόγηση. Ναι, σε κανένα άλλο φορέα του δημοσίου τομέα δεν υπάρχει εξωτερική αξιολόγηση σε κάθε μορφή του. Έχουν χρηματοδότηση παραδοσιακά χαμηλότερη, αν και έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Άρα σε σχέση με το τι βοήθεια έχουμε χρηματοδοτικά, έχουμε σημαντικά αποτελέσματα. Βεβαίως μπορεί πράγματα να βελτιωθούν και βελτιώνονται. Δεν μας ανησυχεί η παρουσία ιδιωτικών πανεπιστημίων, αν και όταν γίνει αυτή. Ο ανταγωνισμός είναι κάτι το οποίο θα μας κάνει καλύτερους. Προς όφελος πάντα της δημόσιας σφαίρας που κινούμαστε και θα κινούμαστε. Και να πω κάτι ότι στην Ευρώπη παραδοσιακά το δημόσιο πανεπιστήμιο το ευρωπαϊκό είναι αυτό το οποίο έχει επικρατήσει. Αυτό είναι αλήθεια σε πάρα πολλές χώρες. Να πω, ένα μέρος μεγάλο αυτής της συνόδου είναι και η διεθνοποίηση, είναι οι συνεργασίες και με πανεπιστήμια εκτός της Ελλάδας. Νομίζω ότι και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου γίνονται αρκετά θέματα πάνω σε αυτό για να διαμορφωθούν προγράμματα ή ακόμα και για την ανταλλαγή φοιτητών. Πώς και αυτό εσείς έτσι το αγκαλιάζετε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και αν υπάρχει και στόχος για ακόμα περισσότερα πράγματα έτσι που αφορούν την εξωστρέφεια. Εμείς ως Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είμαστε ένα από τα 8 πανεπιστήμια τα οποία έχουν στην Ελλάδα συμμετέχουν στις κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Το τελευταίο διάστημα άλλα 4-5 πανεπιστήμια ελληνικά έχουν εγκριθεί πλήρη συμμετοχή τους και το πατρόν Ιωαννίνων, αν θυμάμαι καλά, και άλλων πανεπιστημίων. Άρα εμείς συμμετέχουμε με άλλα 9 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια σε όλη τη γεωγραφική επικράτεια της Ευρώπης, σε ανταλλαγές φοιτητών, καθηγητών, μαθημάτων, ερευνητών. Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Υπάρχει ζήτηση, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει συμμετοχή και προβλέπουμε σε ακόμα μεγαλύτερο. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ. Περιμένουμε όλες αυτές τις ημέρες. Μέχρι και την Παρασκευή θα είστε εδώ, θα γίνεται εδώ αυτή η σύνοδος και ελπίζουμε σε πολύ θετικά αποτελέσματα και συμπεράσματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ.